την ερώτησή σας, κύριε Τσαρμπέ, την έκανα στο Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμαρχο, τον κύριο Σταυρέλη, και απάντηση δεν πήρα. Θυμάστε που οι 14 σύμβουλοι της μειοψηφίας είχαμε φέρει 3 θέματα να συζητηθούν. Ένα από αυτά ήταν και το ΕΣΠΑ. Γιατί οι υπηρεσίες της περιφέρειας μου είπαν ότι μέχρι τις 24 Ιουνίου έπρεπε ο κάθε Δήμος να έχει προτείνει έργα τα οποία θα μπουν στο ΠΕΠ της περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο ΠΕΠ. Δεν το έκανε ο Δήμος Κορινθίων ή δεν μας το. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να συζητηθούν τα θέματα. Δεν πέφτουν όμως αυτά τα έργα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έπρεπε να περάσουν τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να δοθούν οι προτεραιότητες και εγώ ανέφερα ενδεικτικά. Ωραία, τι έργα έχουν περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το γνωρίζω και δεν μας απάντησε ο κύριος Σταυρέλης. Από το Δημοτικό Συμβούλιο ρωτάω. Τι δεν έργα έχουν περάσει. Τίποτα. Εγώ όμως με τον προηγούμενο Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα, είχαμε αλληλογραφία και δέσμευση ότι το δίκτυο, το καινούριο δίκτυο που χρειαζόμαστε στο Λέχιο, για παράδειγμα, και το περιγάλι της ίδρευσης, θα περάσει. Είναι 1,5 εκατομμύριο. Είναι άλλα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάπλαση εδώ, στα Καλάμια, στο Κεραμιδάκι και συνέχεια για το Κανταρέ. Υπάρχει αλληλογραφία γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς συνεχίστηκε και αν συνεχίστηκε με τον καινούριο Περιφερειάρχη και τον καινούριο Δήμαρχο αυτή η διαδικασία. Όμως, εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι τα έργα θα έπρεπε να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν συζητήθηκαν, να υποβληθούν. Δεν γνωρίζω αν υποβλήθηκαν. Υπάρχει μια προχειρότητα και μια ολιγορή. Μπορεί να έχουν περάσει τα έργα χωρίς να έχουν περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα μπορούσαν ενδεχομένως. Προσοχή έχει τελειώσει. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να περάσουν ατύπως, αλλά θα πρέπει να γίνουν εκεί μελέτες, να γίνουν προμελέτες και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Θα μπορούσαν όμως ενδεχομένως να τα έχουν συμφωνήσει, αλλά αυτό θα ήταν προσωπική, αν θέλετε, επαφή και επικοινωνία του κυρίου Πτωχού με τον κύριο Σταυρέλη, που εμείς δεν την γνωρίζουμε. Ξέρω, δεν νομίζω ότι λειτουργεί πάντως έτσι το πράγμα με προσωπική. Δεν θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι. Και δεν νομίζω ότι λειτουργεί. Ναι, για να ενταχθεί ένα έργο θα πρέπει να υπάρχει μια. Να λέει ένας Δήμος. Να σας πω κάτι. Έχουμε ένα έργο το οποίο είχαμε πει ότι πρέπει να γίνει το σχολείο στην αρχαία Κόρινθο. Ήταν έργο γέφυρα που το περάσαμε την τελευταία στιγμή εμείς, η δικιά μας δημοτική αρχή, στο νέο ΠΕΠ της περιφέρειας Πελοποννήσου, πριν παραδώσουμε τη δημοτική αρχή. Εσείς ξέρετε τι θα γίνει με αυτό. Ο κ. Σταυρέλης μας τα λέει μία έτσι, μία αλλιώς. Μία ότι θα ξανακάνουμε το διαγωνισμό, μία ότι θα το βάλουμε από την αρχή με καινούριο εργολάβο, δεν πληρώνει η οικονομική υπηρεσία. Συνεχίζει να έχει προβλήματα και ο κ. Σταφέλης, όπως είχα και εγώ, με την οικονομική υπηρεσία που ερμηνεύει τους νόμους με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τους ερμηνεύουν σε άλλους Δήμους. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά αυτό δεν έχει συζητηθεί. Τι θα κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πότε θα το κάνουμε, έπρεπε να έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Και για μένα έπρεπε να έχει γίνει πριν από τις 24 Σεπτέμβρη, όπως έλεγε και η επικοινωνία με την περιφέρεια Πελοποννήσου.